Με το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής να είναι μεγάλο, ο Δήμος Χαλίας προχωρά σε μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη Μαρία Κάλλας. Η αρχή γίνεται το προσεχές Σάββατο. Ο Δήμος Χαλίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το έτος Μαρίας Κάλλας, συνεργάζεται με φορείς και είναι ανοιχτός σε προτάσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει με το Διεθνές Οδείο Ατενέουμ και το Σύλλογο Αποφύτων Μαρίας Κάλλας. Μια σειρά από εκδηλώσεις. Στις 29 του μήνα στις 8 το βράδυ, στο πνευματικό κέντρο του Μελιγαλά, πρόκειται να παρουσιαστεί η ταινία «Η δική μας Μαρία Κάλλας». Θα γίνει στο πνευματικό κέντρο Μαρία Κάλλας του Δήμου μας η προβολή της δραματοποιημένης ταινίας «Η δική μας Μαρία Κάλλας». Είναι μια παραγωγή του σκηνοθέτη Τσόκα Χαράλαμπου, ενός αξιόλογου ατόμου, ο οποίος πήρε στην πλάτη του το φορτίο αυτό και μας παρουσιάζει μια αρκετά σημαντική ταινία που σίγουρα οι δημότες μας και όχι μόνο θα ωφεληθούν από την συγκεκριμένη ταινία. Στην παρουσίαση, θέλω να τονίσω και το θεωρώ σημαντικό, θα είναι και η πρωταγωνίστρια η Μυρτώ Καμβυσίδη. Με την ευκαιρία προβολής της ταινίας, η Δημοτική Αρχή πρόκειται να παρουσιάσει και τον σχεδιασμό της για την ανακατασκευή της πατρικής οικίας της Μεγάλης Σοπράνο. Θα θέλαμε να κάνουμε για μια φορά ακόμα γνωστό πως η πατρική οικία είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Ιχαλίας και ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων όσων ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της πατρικής οικίας, καταστώντας την ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και σημαντικό τουριστικό προορισμό. Υπάρχει μελέτη όριμη και σίγουρα έχουμε και δύο προτάσεις μάλιστα και το Σάββατο θα δείξουμε κάποια πράγματα για να γνωρίζει ο κόσμος ακόμη πιο καλά το τι σκέπτεται η Δημοτική Αρχή να κάνει γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα που λέγεται Μαρία Κάλλας, γύρω από την Μεγάλη Σοπράνο που έχουμε την τιμή και τη χαρά να κατάγεται από τον τόπο μας.